Εγώ έκανα αυτό που είπα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν έκανα τίποτα το διαφορετικό. Δεν είπα τίποτα το διαφορετικό. Ότι δεν πρόκειται να ψηφίσω αυτά τα μέτρα, τα οποία αφορούν οριζόντες περικοπές. Και μέτρα τα οποία, τουλάχιστον σε μένα, ούτε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μας τα έχουν δώσει. Απλά είπε ο πρόεδρος ότι τα γνωρίζετε και είναι και πιο σκερά, αν θέλετε, από αυτά τα οποία ακούγονται. Μάλλον με δύο σίγμα γράφεται το όνομα, το επώνυμο σας, έτσι. Βεβαίως, με δύο σίγμα το παρακαλώ, το επώνυμο του κυρίου Κασί είναι με δύο σίγμα, ευχαριστώ. Και δεν είναι το για το τυπικό της υποθέσεως. Εσείς αν εξαντοπτουποιηθήκατε ή πρόκειται να εξαντοπτουποιηθείτε, γιατί από ό,τι ενημερώνομαι είσαστε σε μια τέτοια διαδικασία. Εγώ από χτες το βράδυ είμαι ελεύθερος πλέον και δεν ανήκω στο ΠΑΣΟΚ. Άρα βγάζουμε και το βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ακριβώς. Ανεξάρτητος βουλευτής να γράψουμε, σας εκφράζει, ανεξάρτητος βουλευτής. Με εκφράζει και με εκφράζει απόλυτα, γιατί πιστεύω ότι με τα χτεσινά που έγινα χθες το βράδυ δεν ανήκω στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, είτε με διαγράψει είτε δεν με διαγράψει ούτως. Φύγατε μόνος σας δηλαδή. Φύγατε ήδη. Μα έτσι όπως ήταν η συζήτηση. Έφυγα από το ΠΑΣΟΚ. Για τον λόγο το ότι αυτό, και ξέρετε, δηλώσεις μετάνοιας ζητούσαν επιχούντας. Εγώ πράγμα το οποίο δεν το δέχομαι. Αλλά θέλετε και από λόγους αρχής. Δεν μπορούσα να παραμείνω πλέον τη στιγμή που μπήκε ότι όσοι δεν στηρίζουν τα μέτρα πρέπει να φύγουν. Είναι και άλλοι σαν και εσάς μέσα. Είναι και άλλοι σαν και εσάς μέσα στο ΠΑΣΟΚ που έφυγαν, που θέλουν να φύγουν, που δεν θα ψηφίσουν τα μέτρα. Καταρχήν να σας πω κάτι. Ότι από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έφυγα, αλλά να ξέρουν κάτι, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να το χαρίσω σε κανέναν. Το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να το χαρίσω ούτε στον ίδιο τον Βενιζέλο, ούτε στην ομάδα του Χρυσοχοίδη. Εγώ στο ΠΑΣΟΚ πήγα μικρό παιδί εδώ και 38 χρόνια, που σημαίνει ότι είχα μια σταθερή πορεία και σήμερα δεν άλλαξα εγώ, άλλαξαν αυτοί που θέλουν να διοικούν το ΠΑΣΟΚ. Είναι κι άλλοι, είναι κι άλλοι στο ΠΑΣΟΚ. Θα τα μάθετε σήμερα, δεν είναι τίποτα κρυφό. Είναι κι άλλοι, βέβαια, το κι άλλοι έχουν να κάνουν σε σχέση με μια ιστορία μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Δυστυχώς όμως. Είναι αλήθεια ότι είναι 7-8 εκείνοι οι οποίοι δεν θα ψηφίσουν τα μέτρα, κύριε Κασί, και ξέρετε γιατί το λέμε. Γιατί αν είναι 7-8, πια είμαστε οριακά την ερχόμενη εβδομάδα να περάσουν τα μέτρα, με δεδομένη την άρνηση της δημοκρατικής αριστεράς να ψηφίσει τα εργασιακά. Οπότε καταλαβαίνετε, ένα άρθρο θα έχουμε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Να σας πω ότι ο μόνος που είμαι εγώ τώρα, που εκεί πέρα και άλλοι συνάδελφοι εκφράσαν τις αντιρρήσεις τους. Μάλιστα. Με τη διαδικασία έτσι όπως τέθηκε χθες το βράδυ, και βέβαια είναι 5-6. Τώρα από την άλλη πλευρά ο καθένας θα εκφραστεί από μόνος του, και χθες το βράδυ προσπαθούσαν να μετρήσουν ακριβώς, αν θέλετε, αν βγαίνουν τα κουκιά, προκειμένου να είναι σίγουροι, γιατί και ο Βενιζέλος φαίνεται ότι έχει δεσμευτεί στον κύριο Σαμαρά. Κύριε Κασί, ότι... πάντως φαίνεται ότι υπάρχει δυσκολία, γιατί είναι 7-8. Ναι. 7-8 τουλάχιστον εκείνη. Δεν έγινε ψηφοφορία, αλλά υπόθηκε ξεκάθαρα από τον πρόεδρο ότι... Όχι, χωρίζουν οι δρόμοι μας. Όχι, δεν έβαλε θέμα κόρημα της κυρίας Πιτάγη. Είπε ότι χωρίζουν αν δεν ψηφίσουν. Δεν πάρθηκε απόφαση. Το είπα και προηγουμένως. Δεν πάρθηκε απόφαση. Είπε χωρίζουν οι δρόμοι μας. Χωρίζουν οι δρόμοι μας, τι να κάνουμε, έτσι είναι στη ζωή. Δεν έπηγε θέμα του κομματικής πειθαρχίας, δεν έγινε ψηφοφορία. Δεν έγινε ψηφοφορία, έτσι όπως έγινε, όμως ήταν κάτι το χειρότερο. Χειρότερο, ναι, γιατί ουσιαστικά ο καθένας μπορούσε να πει φεύγω, δεν ανάγκαμε διώξεις. Δεν μπορούσα να μείνω εγώ πλέον, δεν θέλω να είμαι στη ζωή μου, αν θέλετε, συνεπής, και εκτός αυτού δεν μπορώ να μένω μέσα στους συναδέλφους και να θεωρούν ότι κάποιοι είναι μάγκες και ότι εμείς είμαστε τζάπα μάγκες. Εγώ τζάπα μάγκας δεν υπήρξα ποτέ στη ζωή μου. Τζάπα μάγκες είναι αυτοί που δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Τζάπα μάγκες είναι ο Λοβέρδος, ο οποίος γυροφέρνει στις πλατείες εδώ και 4 μήνες, δεν συμμετέχει στην κοινοβουλευτική ομάδα, και θεωρείται ότι εγώ που συμμετείχα στο ΠΑΣΟΚ και δεν άλλαξα τίποτα πέραν από αυτά τα οποία είπα προεκλογικά, να είμαι τζάπα μάγκας. Δεν υπήρξα ποτέ τζάπα μάγκας στη ζωή μου, και γι' αυτό έφυγα, και θεωρώ σήμερα ότι από εκεί και πέρα μου λύθηκε και το στόμα πλέον να μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Κύριε Κασί, σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.